Λοιπόν, μας περιμένει ήδη ο Σταύρος Ιωαννίδης, ο οποίος είναι σε ένα σημείο το οποίο, όπως θα καταλάβετε, έχει δεχτεί επίθεση από ντρόν της Χεζμπολά. Το κεντρικό Ισραήλ, έτσι. Βέβαια, να δούμε τι έχει συμβεί ακριβώς. Καλημέρα, Σταύρο. Καλή σας ημέρα. Βρισκόμαστε στην πόλη Τύρα, μια πόλη με αραβικό πληθυσμό, αραβόφωνο πληθυσμό, που βρίσκεται πολύ κοντά στο Τελ Αβίβ, για να καταλάβετε πόσο μέσα στο Ισραήλ είμαστε. Και θα δείτε τώρα τι έχει μείνει από μια πολυκατοικία η οποία δέχτηκε απευθείας πλήγμα από ρουκέτα της Χεζμπολά στις 2 το πρωί. Την ώρα που ήταν γεμάτη με κόσμο, βεβαίως, ο κόσμος ήταν στα διαμερίσματά του, οι περισσότεροι είχαν ήδη κοιμηθεί, όταν η ρουκέτα έπεσε απευθείας πάνω στην πολυκατοικία. Στο πίσω μέρος της βλέπετε τις τρύπες που έχει ανοίξει στους τοίχους. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή κάποιου. Ωστόσο, είναι ένα πλήγμα το οποίο έρχεται αρκετά χιλιόμετρα μέσα στο έδαφος του Ισραήλ. Όπως σας είπα, είμαστε λίγο βόρεια από το Τελ Αβίβ, σε μια πόλη με αραβόφωνο πληθυσμό. Το λέω αυτό διότι και τις προηγούμενες ημέρες είχαμε χτυπήματα με ρουκέτες σε αντίστοιχες περιοχές, κυρίως του βορρά βέβαια. Και μπορείτε να καταλάβετε από τις ζημιές το μέγεθος της έκρηξης που ακολούθησε την πτώση της ρουκέτας. Ήταν τρεις οι ρουκέτες, σύμφωνα με πληροφορίες. Δεν αναχαιτίστηκαν από την αεράμινα. Ρουκέτες μεγάλου βεληνικούς, βεβαίως, το καταλαβαίνετε αυτό, για να φτάσουν μέχρι εδώ. Και βέβαια, οι δύο, όπως μαθαίνουμε, έπεσαν σε ανοιχτές περιοχές. Μία χτύπησε αυτή την πολυκατοικία. Έχει προξενήσει ζημιές, βέβαια, και στις διπλανές πολυκατοικίες. Και θα δείτε. Σταύρο, συνολικά πόσες ρουκέτες εκτοξεύτηκαν και πόσοι είναι συνολικά οι τραυματίες, αν μπορείς, σε παρακαλώ, να μας πεις. Οι τραυματίες, παιδιά, είναι 11 από αυτό το σημείο, από αυτή την πολυκατοικία. Ρουκέτες εδώ ήταν τρεις όμως από το πρωί, επειδή είχαμε συναγερμούς σε πολλές περιοχές και στον βορρά και για ντρόουνς και για ρουκέτες. Είναι πάνω από 30 μέχρι στιγμής οι επιθέσεις που έχουν καταγραφεί από το ξημέρωμα. Και θέλω απλά να δείτε, να προσέξετε τις τρύπες σε αυτό το αυτοκίνητο, διότι πρέπει να καταλάβουμε πως αυτές οι ρουκέτες έχουν μέσα κεφαλές που περιέχουν χιλιάδες σφαιρίδια, 4 με 5 χιλιάδες σφαιρίδια, τα οποία όταν εκρήγνεται η ρουκέτα αντιλαμβάνεστε ότι διασκορπίζονται σε μια τεράστια απόσταση. Και βέβαια, αν ανοίγουν τέτοιες τρύπες στις λαμαρίνες, καταλαβαίνετε τι γίνεται όταν υπάρχουν άνθρωποι κοντά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των επιθέσεων. Τέτοιες επιθέσεις έχουμε συνέχεια. Προχθές, μάλιστα, είχαμε και 7 νεκρούς σε περιοχές του βορρά από αντίστοιχες επιθέσεις με ρουκέτες. Μάλιστα. Λοιπόν, Σταύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το άμεσο και αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Βεβαίως, είμαστε πάντα σε επικοινωνία. Για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.